Ηλιάς, Ραψοδία Λάμδα, στίχος 780. Ο Νέστορ μιλά στον Πάτροκλο και διηγείται τις ανδραγαθίες του κατά την νεότητά του. Στόχος του είναι να τον παρακινήσει να δράσει, αφού ο Αχιλλεύς εξακολουθεί να παραμένει μακριά από τις μάχες και έχουν τραυματιστεί οι κυριότεροι αχαιοί μαχητές, ο Διομήδης, ο Οδυσσεύς, ο Αγαμέμνων, ο Ευρύπυλος και τώρα ο Μαχάων. Στο τέλος ο Νέστορ θυμίζει στον Πάτροκλο την ημέρα που συναντήθηκαν για πρώτη φορά όταν ο Νέστορ και ο Οδυσσεύς έφτασαν στη Φθία για να καλέσουν και αυτούς, εννοεί τους, να καλέσουν τον Πάτροκλο και τον Αχιλλέα στην Τροϊκή εκστρατεία. Τους φιλοξένησε ο Πηλέας και ο Μενίδιος, οι δύο γη τους, αντίστοιχα ο Αχιλλέας και ο Πάτροκλος, ήταν παρόντες. Μας παρέθεσε γεύμα φιλοξενίας που θεμητός τους ξένους είναι και αφού νιώσαμε τέρψη με εδέσματα και ποτό, άρχισα εγώ το μύθο και λέβων, ζητώντας εσάς να έρθετε μαζί μας. Εσείς οι δύο πολύ θέλατε, η θέλετον είναι σε διοικό αριθμό και εκείνοι οι δύο πολλά σας επέτελαν, εννοεί οι γονείς σας, οι δύο, ο Μενίτιος και ο Πηλεύς. Πολλά σας επέτελαν. Έχω εδώ κάτι. Γράφει ο Τζέτζης, πού είναι το σχόλιο. Το σχόλιο είναι στο ηθέλετον. Εσείς θέλατε, λέει. Γράφει ο Τζέτζης στο βιβλίο του σχόλια στο Λυκόφρονο. Το έχω αναφέρει ξανά το βιβλίο αυτό. Το χωρίο είναι 277.1 και εξής. Ιστορείται από τους νεότερους ότι ο Αχιλλεύς, ακούγοντας ότι ο Έκτορ είναι ανδρείος και επειδή φοβήθηκε, υποκρίθηκε ότι είναι κορίτσι και κατοικούσε στη Σκύρο μαζί με τα παιδιά του Λυκομίδους και είχε ερωτικό δεσμό με τη Διηδάμια. Ο Οδυσσεύς, σταλμένος από τον Αγαμέμνονα, παρουσίασε στις γυναίκες που ζούσαν στο σπίτι του Λυκομίδους αδράχτια και υλακάτες και άλλα γυναικεία εργαλεία, αλλά και ξύφη και τόξα και βέλη και έτσι τον γνώρισε και τον οδήγησε στους Έλληνες. Γιατί ενώ οι γυναίκες επέλεξαν τα γυναικεία εργαλεία, ο Αχιλλεύς επέλεξε ένα ξύφος και έτσι αποκαλύφθηκε. Αυτά όμως είναι πλαστά και μυθολογήματα. Η αλήθεια έχει ως εξής. Ο Αχιλλεύς μόλις είχε νυμφευθεί την Διηδάμια, την θυγατέρα του Λυκομίδους, και διαβιούσε στους θαλάμους ως νεόνυμφος. Γι' αυτό και λέει ο μύθος ότι φορούσε γυναικεία ρούχα. Αυτό σημαίνει. Όταν όμως άκουσε την αναγγελία της εκστρατείας από τον Οδυσσέα, πρόθυμα υπάκουσε και εξόρμησε προς τον πόλεμο, παρόλο που έμαθε από χρησμό ότι θα είναι βραχυχρόνιος αν εκπλέψει για την Τροία. Γιατί δεν δίλιασε ο Αχιλλεύς, αλλά προθύμως όρμησε προς τον πόλεμο και αυτό το μαρτυρεί και ο Όμηρος στην Λάμδα Ραψοδία. Το λέει ο Νέστορ στον Πάτροκλο, εγώ και ο Δίος Οδυσσεύς, εγώ και ο Δίος Οδυσσεύς ήρθα να σας πάρω, να σας, λέει, σας και έλεβα να έρθείτε μαζί μου. Μαζί μας, σφόδε μάλα ή θέλετον, και εσείς, λέει, ζητούσατε να έρθετε μαζί μας, εσείς οι δύο πολύ θέλατε. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ο γέρον Πηλεύς στο παιδί του επέτελε τον Αχιλλέα, μια και θα άφευγε δηλαδή για την Τροϊκή εκστρατεία, πάντα να αριστεύει και να υπερέχει τον άλλον. Εάν αριστεύει και υπήροχον έμενε άλλον. Αυτή είναι η δεύτερη και η τελευταία φορά που αναφέρει ο Όμηρος τη φράση αυτή. Το στίχο αυτό θα τον ξαναβρούμε, τον έχουμε δει ήδη στη Ζήτα Ραψοδία στο 208 στίχο. Μόνο που εκεί συνοδεύεται και από έναν άλλο στίχο εξίσου σημαντικό. «Μη δε γένος πατέρων εσχυνέμεν». Θέλω να υπογραμμίσω ότι αυτός ο στίχος λέγεται εδώ, αναφέρεται από τον Έστορα, ότι ο Πηλεύς έδινε αυτή την εντολή στο γιο του, τον Αχιλλέα, αλλά στο προηγούμενο που έχουμε δει, μιλά ο Λύκιος υπόλοχος και δίνει την εντολή αυτή στο γιο του τον Γλάφκο. Είναι εκείνος στο επεισόδιο Γλάφκου Διομήδιους. Εκείνο που θέλω να επισημάνω είναι ότι αυτή η εντολή, το «εέν αριστεύειν και υπήροχον έμενε άλλον», είναι μια εντολή που τη δίνουν πανελληνίως, δεν τη δίνουν δηλαδή μόνον σε ένα συγκεκριμένο μέρος, δεν είναι ο Πηλεύς στο γιο του, αλλά και ένας Έλληνας στη Λυκία, γιατί οι Λύκοι είναι Έλληνες,
όπως αποδεικνύεται από την ιστορία που λέει ο Γλάφκος για τον Βελεροφόντη, τον πρόγονό του. Και από τα αρχαιολογικά ευρήματα. Ναι. Θέλω να πω ότι είναι ένα πανελλήνιο δίδαγμα, πανελλήνια προσταγή το να αριστεύει κάποιος και να παραμένει υπέροχος, δηλαδή, πώς να το πω, ανώτερος από τους άλλους και να παραμένει, είναι πολύ σημαντικό, να παραμένει. Τη φράση αυτή και το περιστατικό το αναφέρει ο Στράβων. Στο 11ο βιβλίο του, 1,6 χωρίο. Είναι μία φράση λοιπόν την οποία όταν ο Πομπιείος λέει επρόκειτο να φύγει για να πολεμήσει το Μηθριδάτη, ο Πομπιείος είναι ο γνωστός Ρωμαίος Αυτοκράτορας, όταν επρόκειτο να φύγει για να πολεμήσει το Μηθριδάτη, ζήτησε μία συμβουλή από τον διδάσκαλό του τον Ποσειδόνιο. Είχε διδάσκαλο τον Ποσειδόνιο, άρα γνώριζε ελληνικά ο Πομπιείος, όπως και πολλοί Ρωμαίοι ευγενείς και αυτοκράτορες κλπ. Και εκείνος του είπε μία και μόνη φράση. Αυτή, εέν αριστεύειν και υπήροχον έμενε άλλον. Να πούμε ότι είπα για τον Πομπιείο ότι είναι ο γνωστός ο επωνομαζόμενος Μέγας, έτσι, έτσι γράφεται στην ιστορία. Έχει γράψει βίο γι' αυτόν ο Πλούταρχος. Και να πω για τον Ποσειδόνιο ότι υπήρξε φιλόσοφος, θεολόγος, ιστοριογράφος, αστρονόμος και γεωγράφος των λεγόμενων ελληνιστικών χρόνων. Στην εγκυκλοπαίδεια του Δρανδάκη που διάβαζα έλεγε, τον αποκαλούσε έναν Αριστοτέλη της εποχής του, επειδή ασχολούνταν με διάφορους τομείς, όχι ένα συγκεκριμένο μόνο, ήταν πολυσχηδής. Πανεπιστήμων, ναι. Έζησε στη Ρόδο ο Ποσειδόνιος. Στη σχολή του φίτησαν πολλοί επιφανείς Ρωμαίοι, ανάμεσά τους ο Πομπίος εδώ. Και να πούμε, ένα ακόμη που θα ήθελα να πω για τον Ποσειδόνιο είναι ότι θεωρούσε τον επικουρισμό αθεία και προσπάθησε να τον καταπολεμήσει με κάθε μέσον. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Είναι αυτή η εντολή που έδωσε ο γέρον Πηλεύς στον Αχιλλέα, εέν αριστεύειν και υπήροχον έμενε άλλον. Σε σένα πάλι αυτά επέτελεν ο Μενίτιος του Άκτορος ο γιος. Ο Μενίτιος είναι ο πατέρας του Πατρόκλου, γιατί εδώ ο Νέστορ μιλά στον Πάτροκλο. Δηλαδή εδώ περιγράφει τις εντολές που έδιναν οι πατεράδες, οι δύο πατεράδες, ο Μενίτιος και ο Πηλεύς, στους γιους τους. «Τέκνο μου», του έλεγε ο Μενίτιος του Πατρόκλου, «στη γενιά υπέρτερος είναι ο Αχιλλεύς, πρεσβύτερος όμως είσαι εσύ», εννοεί μεγαλύτερος στα χρόνια, στην ηλικία. «Στη δύναμη όμως εκείνος πολύ καλύτερος, να του λες πυκνά λόγια και να τον συμβουλεύεις». Και να τον κατευθύνεις, λέει, και αυτός θα πείθεται για το καλό του. Υπάρχει αυτή η φιλία ανάμεσα τους διάσημους φίλους μέσα στη μυθολογία, όπως εδώ δηλαδή με τον Πάτροκλο και τον Αχιλλέα, όπως με τον Έκτορα και τον Πολυδάμαντα, ότι ο ένας είναι ο ηγέτης, ας το πούμε, ο πολεμιστής, και ο άλλος είναι και εκείνος πολεμιστής μεν, αλλά θέλω να πω ότι ο άλλος είναι ο συμβουλάτορας, εκείνο που έλεγε κάπου ότι όπου πηγαίνουν δύο είναι καλύτερα να είναι δύο, ότι αν είναι ένας μόνος του, η γνώμη του είναι λεπτή, η μύτης είναι λεπτή. Να, ακριβώς εδώ. Συμβουλεύουν δηλαδή, δέχεται συμβουλές μάλλον, όπως ο Αχιλλέας δέχεται συμβουλές από τον Πάτροκλο, έτσι ο Έκτορ δέχεται συμβουλές από τον Πολυδάμαντα. Υπάρχει μια σχέση ισορροπίας ανάμεσα στους δύο. Χρειάζεται δηλαδή να έχουν, να μην είναι οι ίδιοι στο χαρακτήρα, αλλά να έχουν αυτή την ώστε να συμπληρώνουν, ώστε να συμπληρώνουν ο ένας τον άλλον. Έτσι επέτελεν ο γέρον, εσύ όμως το λησμόνησες, αλλά ακόμη και τώρα αυτά να πεις στο γενναίο Αχιλλέα, μήπως και πειθόταν. Τι είδε, ποιος ξέρει αν σύν Θεό δεν θα του συγκινούσε στην ψυχή συμβουλεύοντάς τον. Αγαθή είναι η συμβουλή του εταίρου, αγαθή δε παρέφασης εστί εταίρου, λέει εδώ. Και αν στο νου του έχει κάποιο χρησμό Θεών να αποφύγει, και που τυχόν εκδιώς του φανέρωσε η σεβασμία μητέρα, ας προπέμψει εσένα, να τη ιδέα, ας στείλει εσένα, λέει, και συνάμα ο άλλος λαός να έπεται. Μυρμιδόνες που έχουν και αυτοί αποσυρθεί από τον πόλεμο, όπως είδαμε.
ο άλλος λαός των Μυρμιδόνων το λέει στη συνέχεια στο στίχο 7.96, μήπως και γίνει κάποιο φως τους Δαναούς. Και ας σου δώσει, να τη ιδέα, η ιδέα όσο πάει και ολοκληρώνεται, και ας σου δώσει τα καλά όπλα του, στον πόλεμο να φέρεις, μήπως για εκείνον νομίζοντάς σε, απόσχουν του πολέμου οι Τρώες και αναπνεύσουν οι πολεμικοί γη των Αχαιών που κατατρίβονται. Καλή και η λίγη αναπνοή από τον πόλεμο. Και εύκολα εσείς οι ακμαίοι τους αποκαμωμένους άνδρες από τη μάχη θα αποθήσετε προς το άστι από τις νύες και τις σκηνές. Εδώ τελειώνει ο μεγάλος αυτός λόγος του Νέστορος. Εδώ δηλαδή έρχεται η ιδέα του Νέστορος. Δεν είναι να πολεμήσει τον Έκτορα, προσέξτε, δεν θα πολεμήσει τον Έκτορα, δεν είναι ο Πάτροκλος του επίπεδου. Πολύ σωστό. Αυτό που λες είναι το πολύ εύστοχο σχόλιο. Για να καταλάβουμε ότι δεν ήθελε τον χαμό του, δεν προέτρεπε στον χαμό του τον φυσικά, Πάτροκλο. Φυσικά. Και θα το δούμε στη συνέχεια, τότε που θα γίνει, θα του δώσει τα όπλα ο Αχιλλέας, την πύρα ψωδία που του δίνει τα όπλα, του δίνει και εκείνο συμβουλές και του λέει μην τον κυνηγήσεις. Δηλαδή, μόνο διώξ' τους, μόνο δώσε μας ανάσα, μην συνεχίσεις. Ο Πάτροκλος πεθαίνει εξαιτίας του. Ακριβώς. Λοιπόν, έτσι είπε και την καρδιά στα στήθη του ανατάραξε και έβη τρέχοντας προς τις νύες του Αιακίδου Αχιλλέως. Συγκλονίστηκε ο Πάτροκλος από αυτήν την ιδέα του Νέστορος. Και πήγε τρέχοντας να του μιλήσει. Αλλά όταν κατά τις νύες του θεϊκού Οδυσσέως έφτασε, τρέχοντας ο Πάτροκλος, θυμίζω ότι οι νύες του Οδυσσέως είναι στο μέσον της παράταξης, όπου η αγορά και το δικαστήριο γίνονταν, να λέει ότι και αυτό συνέβαινε εκεί, ήταν η αγορά, η συγκέντρωση, εκεί γινόταν η αγορά λοιπόν. Εκεί όπου και των θεών είχαν φτιάξει βωμούς, εκεί ο Ευρύπυλος που είχε βληθεί τον συνάντησε. Ο Διογενής Ευδαιμονίδης με τραύμα στο μυρό από βέλος, κουτσένοντας καθώς γυρνούσε από τον πόλεμο. Συναντάει λοιπόν τον Ευρύπυλο, ο οποίος είναι ο γιος του Ευδαίμονος. Υπάρχουν πολλοί Ευρύπυλοι, 4-5 Ευρύπυλοι στη μυθολογία. Αυτός είναι ο συγκεκριμένος, ο γιος του Ευδαίμονος. Αυτός τον έχουμε δει, τον Ευρύπυλο αυτόν τον έχουμε δει στη Β' Ραψοδία, στον κατάλογο των πλοίων, 736 στίχος και λοιπά, προέρχεται από το Ορμένιο της Θεσσαλίας και έχει έρθει με 40 πλοία. Έχουμε δει ότι αυτό εδώ το επεισόδιο που λέει ότι είναι τραυματισμένος στο μυρό από βέλος, τον έχουμε δει να τον τραυματίζει στη Λάμδα Ραψοδία στο 583 στίχο, τον τραυματίζει ο Αλέξανδρος, ο Πάρης. Ναι, να πω λιγάκι κάτι ακόμη εδώ. Αυτός λέει είναι τραυματισμένος στον μυρό από βέλος. Έρχεται μόνος του κουτσένοντας, σκάζον. Σκάζω σημαίνει αυτό το κουτσένο. Έρχεται λοιπόν μόνος του, επιστρέφει από τον πόλεμο, ενώ τον Μαχάωνα που έχει τραυματιστεί στον ώμο και μπορεί να περπατάει κανονικά, τον φέρνει ο Νέστορας με το άρμα. Αυτό το σχολιάζει ο ανώνυμος σχολιαστής στην Ιλιάδα. Νοτερός, και καθώς ερχόταν λοιπόν ο Ευρύπυλος αυτός, νοτερός κατέρε εν υδρός. Η φράση είναι κατά δε νότιος ρε εν υδρός. Νότιος είναι ο νόσιος, λένε οι σχολιαστές. Ο νόσιος, ο υγρός. Ο νότιος άνεμος, η υγρασία γενικώς δεν κάνει καλό. Από τους ώμους έτρεχε ο υδρότας και την κεφαλή. Και από το οδυνηρό έλκος αίμα μελανό κελάριζεν. Κελάριζε με την έννοια ότι ήταν άφθονο. Αλλά χρησιμοποιεί αυτό το ρήμα, λέει ο Ευστάθιος, και αυτό το ρήμα κελαρίζω δίνει έναν ήχο. Ο ήχος του υγρού είναι. Ο νους του όμως έμπεδος ήταν. Αυτό θα πει ότι δεν αισθανόταν λιποθυμία, δεν λιποθύμησε.